Εδώ με τον Πέτρο τον Κάτω ανοίγουμε ένα παράθυρο στην υγεία για να δούμε τη μεταχειρουργική αποκατάσταση και ασκήσει για οσφική σπονδυλική στήλη, για καλή σπονδυλική στήλη δηλαδή. Καλημέρα κύριε Πέτρο μας. Καλημέρα Αντρέα. Είμαστε καλά. Χειρουργήθηκαμε στη σπονδυλική στήλη πριν 2 εβδομάδες. Σε πονάει τώρα? Πολύ καλύτερα. Είσαι καλύτερα. Θεό. Ναι. Κουνιέσαι κανονικά? Κουνιέμαι, πια στο γυμναστήριο, άρα 6.30 πρωί. Απίσης γυμναστήριο. Παγωμένα ντουζ, όπως πάντα. Θέλουν αυτά, πράγματα χρειάζονται. Οφέλονται, σίγουρα. Για ρίξε μας τώρα το θέμα, διότι έχει πάρα πολύ κόσμο που πονάει η μέση του, που σκύβει και πονάει η μέση, που περπατάει και πονάει η μέση, που κάθεται και πονάει η μέση, που οδηγάει και πονάει η μέση. Για λίγε. Πράγματι, Ανδρέα, είναι ένα επίκαιρο θέμα. Και όσπου περνούν και τα χρόνια, τα χειρουργεία αντί να μειώνονται στη σπονδυλική στήλη, στην οσφική μοίρα, αυξάνονται. Ναι. Αντιθέτα. Ναι. Με τόσες ειδικότητες που υπάρχουν, που κάνουν τόση πρόληψη και ενημέρωση του κοινού για άσκηση, γυμναστική, καλή διατροφή κλπ. Κλπ. Δεν ακούει κανένας. Ακόμα αυξάνονται τα ποσοστά. Μάλιστα. Για να καταλάβεις ένα ποσοστό, στην Αμερική γίνονται πάνω από 40.000 σπονδυλοδεσίες. Και στην Αυστραλία γίνονται πάνω σπονδυλοδεσίες, μιλούμε. Είναι η εγχείρηση. Η εγχείρηση που αφαιρούν και το δίσκο, τους μεσοσπόντυλους. Και μπαίνουν οι λεγόμενες βίδες και γίνεται μια σταθεροποίηση της περιοχής. Όπως βλέπουμε εδώ, είναι πολύ σημαντικό μετά από την εγχείρηση ο χειρουργός, ο νευροχειρουργός ή ορθοπαιδικός σπονδυλικής στήλης να δώσει σωστή ενημέρωση. Εδώ είναι νέες μεθόδους που γίνονται, Ανδρέα. Είναι μικρές τομές, είναι λεγόμενες MIS, μερική τομή, και προσπαθούν να μειώσουν μέσα στο χειρουργείο την απώλεια αίματος, να μειώσουν το τραύματα στους μυς και στους ιστούς. Μάλιστα. Και να προσπαθήσει να γίνει καλύτερη ανάρρωση και πούλωση. Αυτές οι χειρίσεις τώρα σε μια ημέρα νοσηλείας επιστρέφει σπίτι του ασθενής. Μια μέρα νοσηλείας. Μια μέρα. Αν θα κάνει μια μικροδισεκτομή, μια αναποσυμπίεση. Ναι. Πριν ήθελε αρκετές μέρες, ήθελε 2 με 3 μέρες. Οι παλιές μεθόδους, γιατί ήταν πιο ανοιχτές οι τομές. Αν προχωρήσουμε στο επόμενο slide, εφόσον ο ασθενής έχει χειρουργηθεί από τον χειρουργό του, είναι καλά να έχει έναν πρωτόκολλο. Τι να αποφεύγει, τι να προσέχει, πώς να κάθεται, πώς να κοιμάται, πώς να ξαπλώνει κλπ. Εδώ δείχνει περίπου. Εκεί που είναι ο δίσκος που έχει φύγει από τη θέση, εκεί που είναι το κόκκινο στο MRI, είναι εκεί που γίνονται μυρικές τομές. Προσπαθούν να μπουν ενδιάμεσα των μυών, να μην θυσιάσουν τους μυς, να μην κάνει πληγή, να μην κάνει αιμάτωμα. Γιατί ξέρουμε ότι είναι μικρά τα ποσοστά, αλλά όμως υπάρχουν, μπορεί να σου κάνει η νοηδέ σωστό. Η νοηδέ σημαίνει κάνει εσωτερική ουλή, εκεί που γίνει και ο καθαρισμός ή το τρίμα που άνοιξε το κανάλι, και εκεί μπορεί να σου προκαλέσει ερέθισμα στο νεύρο. Πέτρο μου, γενικά είναι μια δύσκολη περίπτωση η χείριση σπονδυλικής στήλης, έτσι δεν είναι ότι πιο εύκολο? Σίγουρα. Έχω χειρουργηθεί 13 φορές, Αντρέα. Στο σώμα μου, ναι. Τι ήταν η 13η αυτή η χειρίση. Βιονικός είσαι. Τι να σου πω, Αντρέα. 13 εγχειρήσεις πάνω 13 εγχειρήσεις. Να είναι καλή ασφάλεια μας που μας καλύφθηκε κάθε φορά. Ναι. Εσύ δεν συμφέρει να μπει στο γεσί. Μα δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία γεσί. Είναι άλλα δεν θέματα. Δεν μας συμφέρει να μπει σε εσύ. Και η Αστρέα που έχει το καλύτερο σύστημα γεσί στον κόσμο με τη Σουηδία, το 60% του λαού ακόμα είναι σε ιδιωτική ασφάλεια. Μάλιστα. Λες ότι μπορεί να είναι πολύ ασφαλιστικό. Ναι. Μάλιστα, συνεχίζουμε. Εδώ δείχνει η πρόσβαση που μπαίνει μέσα ο χειρουργός. Εκεί είναι το πίσω μέρος του οστού και προσπαθεί να ανοίξει ένα κανάλι. Εκεί κάποτε μπορεί να δημιουργήσει, αν δεν προσέχει ο ασθενής και δεν κάνει σωστές ασκήσεις και πρόγραμμα αποκατάσταση, να δημιουργηθούν επιπλοκές που λέμε. Να ξέρεις, Ανδρέας, όποιος χειρουργείται σήμερα στη σπονδυλική στήλη, εξαρτάται ποια βιβλιογραφία διαβάσεις, ένα 5 έως 30% σε 2 χρόνια πάλι θα έχουν πρόβλημα. Ναι. Α, το ξαναπούμε αυτό. Ναι. Έναν 25%, γιατί είναι περίπου το μέσο όρο αυτό του δείχτη που σου είπα, ναι, σε 3 χρόνια θα έχει το λεγόμενο fail, απότυχε, back spine syndrome. Και τι γίνεται πάλι, ξανά? Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η αποκατάσταση. Ο χειρουργός αυτή την ώρα θα μπει μέσα, θα απελευθερώσει τις νευρικές ρίζες, το άλγος, την ισχυαλγία, την ευρωπάθεια, αλλά η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική και η καθοδήγηση. Αν προχωρήσουμε στο επόμενο slide, που είναι πάρα πολύ ενημερωτικό. Εδώ είναι, Αντρέα, που γίνονται διάφορες τομές. Εκεί που είναι, βλέπουμε 2 σπονδύλους, το πάνω και το κάτω. Αυτό είναι το πίσω μέρος, η αριστερή εικόνα. Ναι. Εκεί που είναι πράσινο είναι εκεί που γίνονται οι τομές και ανοίγματα. Λαμινεκτομή, φορεκτομή
και δισεκτομή. Μάλιστα. Είναι τα διάφορα σημεία. Εκεί είναι πολύ σημαντικό γιατί θα κοπούν κάποιοι μυς, θέλοντας μη θέλοντας. Θα κοπούν κάποιοι μέσω σπονδύλη συνδέσμοι που σε λένε τα σωστά. Είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να αρχίσει σιγά σιγά να κάνει ενεργή αποκατάσταση, όχι παθητική. Βλέπεις εδώ υπάρχουν και άλλες μεθόδους που γίνονται τομές με τα εργαλεία, που σημαίνει θυσιάζονται κάποιοι ιστοί και έτσι θέλει και χρόνο επούλωση και μάτωση. Είναι ρομποτική η επέμβαση εκεί? Κοίταξε, όταν λέμε το ρομποτική, η μικροδισεκτομή, Ανδρέα, είναι κανονική τομή. Πρέπει, γιατί δεν ξέρω τι ενημέρωση δίνουν οι χειρουργοί εδώ, εντάξει, στην σπονδυλική στήλη ακόμα δεν έχει φτάσει το ρομποτική, το Νταβίντσι, ως στη γενική χειρουργική ή φτάσει στη θωρακική. Ή στην ουρολογία κτλ. Είναι εκεί ο χειρουργός με τα χέρια του, με τα μικροσκόπια και παρακολουθά. Όμως γίνεται εντοσκοπικά. Αλλά εξαρτάται σε ποια επίπεδα. Σωστό, εντοσκοπικά. Κατανοητό. Αν προχωρήσουμε στο επόμενο slide. Πάμε και στο επόμενο. Βλέπεις εκεί που έχει καθαρίσει το τρίμα, εκεί που είναι το κύκλος, Ανδρέα, δημιουργήθηκε ουλή. Η νοηδέ σωστού. Γιατί δεν έγινε και σωστή αποκατάσταση, δεν έγινε και σωστή ανάρρωση ή ακόμα και οργανισμός για οποιοδήποτε λόγο. Εστίβαζε παραπάνω ιστός εκεί να κάνει επούλωση και πάλι έχει τραύμα στο νεύρο. Στενεύει. Όταν λες αποκατάσταση, Πέτρο, εννοείς τον τρόπο που περπατάει κάποιος, που κάθεται. Θα πάμε σε αυτό τώρα γιατί για εδώ είναι το πιο ενήμερο. Για να δούμε. Η βιβλιογραφία δείχνει, Ανδρέα, αν ο χειρουργός, αν πάμε στα επόμενα slides, είναι η βιβλιογραφία, αν ο χειρουργός, ναι, εκεί βλέπεις οι φυσιοθεραπευτές, υδροθεραπεία, ασκήσεις τύπου πιλάτες, τον πυρήνα κλπ. Αν δούμε την επόμενη slide, τη βιβλιογραφία, ήταν, βλέπεις εκεί ένα πρόγραμμα ασκήσεων, αυτό είναι το πρόγραμμα του NHS, είναι το σύστημα ηγεσί της Αγγλίας, που δίνουν στον ασθενή, πώς να αρχίσεις, ναι. Σου λέει από 0 μέχρι 3 εβδομάδες αυτό πρέπει να προσέχεις. Να μην σηκώνεις βάρος κλπ. Ο τρόπος που κάθεσαι, ο τρόπος που λειτουργάς, να μην οδηγάς το αυτοκίνητο. Από την 3η μέχρι 6η εβδομάδα σου λέει αρχίζεις σιγά σιγά αυτά τα προγράμματα ασκήσεων, εδάφους κλπ. Πρέπει να δυναμώσεις, Ανδρέα, τους κοιλιακούς, τους πλάγιους και εξωκοιλιακούς και τους ραχείους. Είναι πάρα πολύ σημαντική να αρχίζουν πλέον αυτοί οι μυς να δυναμώνουν. Έκανα μελέτες, οι άνθρωποι που κάνουν πιο γλίγορη αποκατάσταση, δηλαδή δεν καθυστερούν να περιμένουν σε 6 εβδομάδες και μετά για μια αποσυμπίεση, έχουν καλύτερη λειτουργία, μπορούν να εργαστούν πιο γλίγορα, πιο λίγο πόνο. Και τα συμπτώματα της νευροπάθειας λύνονται πιο γλίγορα. Νομίζω ένα κομμάτι δύσκολο είναι οι ώρες του ύπνου. Μπράβο. Έτσι. Πάντα στον ύπνο, Ανδρέα, και στη δική μας περίπτωση, αν πέσει, χειρουργήθηκες δεξιά, να ανοίξει δεξιά μεριά, δεν θα πέσεις δεξιά. Μάλιστα. Γιατί θα του βάλεις πίεση, μάλιστα, μηχανική φόρτωση. Μάλιστα. Θα πέσει αναγκαστικά που είναι άλλη υπερβιά. Ή θα πέσει ανάσκελα με μαξιλάρια κάτω από τα πόδια. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, Ανδρέα. Η βιβλιογραφία στο Eurospine, είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης, η μια μερίδα ανθρώπων δεν έκανε φυσιοθεραπεία, η άλλη μερίδα ανθρώπων έκανε φυσιοθεραπεία με άσκηση και η άλλη έκανε μόνο αποκατάσταση με ασκήσεων. Εδείξανε ότι μέσα σε 3 μήνες τα αποτελέσματα ήταν το ίδιο. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ενεργός, όχι παθητικός. Να μην περιμένει εγίνη και εγχείρηση και η διαμαγεία με τα μεταχειρητικά φάρμακα. Πρέπει να κάνει πράγματα και βέβαια. Και να μην νομίζει ότι χειρουργήθηκε, ότι εδώ τελειώνουμε. Όχι. Πρέπει να προσέχει, πρέπει να κάνει συνεχής άσκηση, σωστό, γιατί η περιοχή είναι ευάλωτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κοινό να ξέρει σήμερα ότι ένα μεγάλο μέρος, και είναι σημαντικό μέρος μετά από μια εγχείρηση στην σπονδυλική, στη λισθινοσφυγική μέρα ή ακόμα στην αυγενική, είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο χειρουργός να ενημερώνει το φυσικοθεραπευτή, ο φυσικοθεραπευτής να ενημερώνει και το χειρουργό και το επίκεντρο να είναι ο ασθενής. Πάντοτε. Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Ανεξάρτητα από την αποκατάσταση μετά από χειρουργείο, κάποιοι που έχουν πρόβλημα με τη μέση τους. Συνεχίζουν. Ένας στους 3, Ανδρέα, ναι, θα συνεχίζει να έχει χρόνιο θα πόνο. Συνεχίσει, αυτή είναι η βιβλιογραφία παγκοσμίως. Για οποιοδήποτε λόγο θα έχει χρόνιο πόνο. Ναι. Ή θα έχει το λεγόμενο failback spine syndrome. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται όμως? Άλλοι θα σου πούν να ξαναγίνει αναθεώρηση εγχείρηση. Θα ξανακάνει MRI, θα κάνει ξανά ηλεκτρομοιογράφημα να δει την περιοχή και θα κρίνει ο χειρουργός ότι θέλει δεύτερη εγχείρηση. Αλλά πάλι μπορεί να αποτύχει. Και μετά μιλούν για νευροδιεργέτες. Είναι κάτι εγχειρήσεις που γίνονται. Αλλά και αυτά δεν έχουν συγκριθεί με εικονική θεραπεία. Για να μπορείς να πεις ότι αυτή η εγχείρηση επέτυχε, πρέπει να συγκρίνεις με μια εγχείρηση που ήταν εικονική.
να πει στο ασθενή τον εχείρησε, να πιστεί ότι χειρουργήθηκε, να έχει τομή και να πει ότι έχει πραγματικό όφελο. Αυτέ οι μελέτε δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Να σα ρωτήσω κάτι, Πέτρο μου. Είναι ένα ευαίσθητο σημείο του σώματο. Η μέση και είναι λογικό, χωρίς να είμαστε γιατροί, καταλαβαίνουμε γιατί, τραβάει όλη την κίνηση, τραβάει το βάρος κτλ. Οι άνθρωποι που δεν έχουν φτάσει σε σημείο να πάνε σε εγχείρηση, αλλά έχουν μικροπονάκια και ενοχλήσεις, τι πρέπει να κάνουν? Υπάρχουν κάποιες ασκήσεις που το πρωί πρέπει να σηκώνεται και να κάνει, ούτως ώστε να δημιουργεί μια κατάσταση θετική για τη μέση? Άμα δεις τα θηλαστικά ζώα, μην πάμε στους ανθρώπους, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο σκύλος ή ο γάτος που είναι μέσα στη γειτονιά μας, θα τεντώνεται. Ναι. Το βλέπεις. Ναι. Ή ο τρόπος που πέφτει ναι. πλάια ή πέφτει ανάσκελα. Ναι. Είναι οι στάσεις αποφόρτωση. Δηλαδή η ίδια η φύση μας δείχνει τα σημεία και τα συμπτωματολογία. Όμως να ξέρεις, Ανδρέα, έκανα μια μελέτη στην Αυστραλία το 2017 και δείξανε ότι ο παραπάνω κόσμος μετά από 3 με 6 εβδομάδες βαριέται. Να κάνει άσκηση. Και ακόμα και να πηγαίνει σε ένα φυσικό θεραπευτή, θα του πει τις έκανα, αλλά δεν τις έκανε με τόσες επαναλήψεις και τόση συχνότητα. Και βλέπεις, ο άνθρωπος σήμερα είναι παθολογικός, γιατί είναι παθητικός. Για να απαλλαχτείς από τα χρόνια οπιούχα που τελευταίες μελέτες έδειξαν και το Guardian, η εφημερίδα της Αγγλίας τώρα, έδειξε ότι τα οπιούχα για χρόνιο πόνο και οσφιαλγία δεν δουλεύουν. Και αντιθέτως, φαίνει πολλούς θανάτους. Χρειάζεται άσκηση, διατροφή, το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή. Σαν σήμερα σηκωστήκαμε, τι να φάεις? Έφαγα λίγη μπανάνα, λίγα μανταρίνια, λίγα αμύγδαλα. Αυτό είναι με το τσάι. Ναι. Πρέπει πλέον να τρεφόμαστε και να σκεφτόμαστε ενεργά και όχι παθητικά. Ιδεμήν, αυτά θα συμβούν. Αν δεν κάνεις σωστή αποκατάσταση, θα έχεις επιπλοκές. Λοιπόν, αγαπητέ μου συνεργάτη και φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ενημέρωση. Ευχαριστούμε.